Τον ασκό του Αιώλου άνοιξε και στα Χανιά η ενάρτηση των δασικών χαρτών με τους αγροτοκτηνοτρόφους του νομού να αντιδρούν έντονα προαναγγέλλοντας δυναμικές κινητοποιήσεις συμβολικού χαρακτήρα. Το χαράτσι που καλούνται να πληρώσουν οι αγρότες όπως υποστηρίζουν, διεκδικώντας εκ νέου τους τίτλους των περιουσιών τους, είναι κάτι που δεν μπορεί πλέον να σηκώσει η τσέπη τους. Είναι ξεκάθαρο το καθεστώς στο νομό Χανίων. Υπάρχει ιδιοκτησία σε όλα τα αγροτεμάχια και σε όλα τα δασικά. Αλλά δεν μπορούμε να μας εχαρατσώσουν και να μας επούνε ότι ξέρετε κάτι, για να πάρετε τίτλους στα χωράφια των πατεράδων σας, των παππούδων σας, πρέπει να ξαναπληρώσετε. Καλούμαστε πάλι να βάλουμε το χέρι στη τσέπη. Οι ιδιοκτήτες που οι περιουσίες τους έχουν χαρακτηριστεί δασικές εκτάσεις με την πρόσφατη ανάρτηση των δασικών χαρτών. Αποτελεί πρόκληση και προσβολή, θεωρούμε, προς τους ανθρώπους που κοπιάζουν και καλλιεργούν την ορεινή γη κυρίως. Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Χανίων καλεί τα μέλη της σε μηχανοκίνητη πορεία στις 11 το πρωί της ερχόμενης Πέμπτης με αφετηρία τον κόμβο των Μουρνιών και κατάληξη το κτίριο της Αντιπεριφέρειας. Καλούμε όλους τους δημάρχους του νομού Χανίων να πάρουν θέση στα δημοτικά συμβούλια για τις εδαστικούς χάρτες. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Η αμφισβήτηση των γεωργικών εκτάσεων μπορεί να έχει ως συνέπεια αγρότες και ιδιοκτήτες να μείνουν χωρίς καλλιεργήσιμη γη σε μεταγενέστερο χρόνο με το κτηματολόγιο, να χαθούν επιδοτήσεις, ενώ για να θέσουν ένσταση ή αντίρρηση, όπως τη λένε, θα πρέπει να πληρώσουν τσουχτεράς χαράτσια. Οι αγροτοσυνδικαλιστές του νομού μιλούν επίσης και για τον κατήφορο που διαγράφει πλέον ο πρωτογενής τομέας και στα Χανιά, με δεδομένο, όπως είπαν, ότι τα προϊόντα τους πωλούνται σε εξευτελεστικές τιμές. Τα γάλα τα πληρώνονται μετά από 6 και 7 και 8 μήνες, με αποτέλεσμα εμείς να έχουμε έρθει σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Ζητούμε μια στήριξη γενικά από την κυβέρνηση. Είμαστε μια ομάδα η οποία παράγει, προσφέρει προϊόντα στην αγορά. Συντηρούμε ζωοτροφάδικα, συντηρούμε βενζινάδικα, καράβια. Δεν υπάρχει καράβι να μην έχει 2-3 ζωοτροφάδικα που κατεβαίνουν. Είμαστε ένας χώρος ο οποίος η παραγωγή μας βασικά δεν μπορεί να καλύψει τα έξοδά μας. Χρειάζομαστε κάποια στήριξη για να μείνουμε στο χώρο. Σε κάθε περίπτωση, οι αγροτοσυνδικαλιστές των Χανίων που το εισόδημά τους πλήττεται σημαντικά θα βρίσκονται σε επιφυλακή, όπως λένε, μέχρι ότου η κυβέρνηση να ξεκαθαρίσει τη θέση της απέναντι στο πρόβλημα που δημιούργησαν οι δασικοί χάρτες.